κοριζούλα. Με κάνα δροσίστικο χωρίς αλκοόλ μέσα. Χωρίς. Μοχίτο χωρίς αλκοόλ. Πλάκα κάνεις. Τι. Για το κάνω το αλκοόλ. Αν μην παρακοιμηθώ το βράδυ, έτσι κι αλλιώς κοιμάμαι εύκολα. Τι θες να σε ρωτήσω. Μάλλον τι θες να σε απαντήσω. Πολλές βλέπω συμμαχίες, αλλά το Big Four, Big Four για την απόφαση του αρχιδιαιτητή. Από ό,τι είχα μάθει. Πώς κολλάει αυτό τώρα. Από ό,τι είχα μάθει. Δεν έχει συμμαχία. Εντάξει, ο Ολυμπιακός δεν τον ήθελε. Τον ήθελε ο Μελισανίδης με τον Σαββίδη. Δεν τον ήθελε ο Ολυμπιακός στην πραγματικότητα. Τώρα. Πώς και έκανε πίσω. Δεν ξέρω γιατί έκανε πίσω. Ήξερα ότι χάρηκαν πολύ οι ρεπόρτερ του ΠΑΟ και οι ρεπόρτερ της ΑΕΚ με αυτόν εδώ. Ο οποίος είναι χωρισμένος, έχει κάνει δύο εγχειρήσεις μαλλιών και έχει γεμάτα πάθη. Είναι μουνάκιας μεγάλος. Είναι μουνάκιας μεγάλος. Καταλαβαίνεις τώρα τι έχει να γίνει εκεί πέρα. Τώρα, όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη, εγώ το είπα και στο ραδιόφωνο, δεν πρέπει να την λέει Θεσσαλονίκη, πρέπει να είναι Πιπαλονίκη. Η πόλη της Πίπας. Επαναστάτης του Κόλου, κατένα κοινοσούλες του Κόλου τώρα κτλ. Εντάξει. Εγώ διατηρώ μια κοινή πολιτική σε αυτά τα θέματα. Είμαι βαθύτατα καπιταλιστής και πιστεύω ότι οι συμμαχίες γίνονται για να έχουν οι εταιρείες κοινά ωφέλη. Είτε η εταιρεία λέγεται ασφαλιστική εταιρεία, είτε λέγεται ποδοσφαιρική εταιρεία, είτε λέγεται ναι, οποιαδήποτε εταιρεία, ναι. Στου ποδοσφαίρου όμως το DNA ναι. Δεν αλλοιώνεται από συμμαχίες. Κοίτα, το ελληνικό... βλέπεις ότι αυτό το πράγμα είναι συμβατό με το ποδόσφαιρο. Το ελληνικό ποδόσφαιρο, αν του βγάλεις την πουστιά από μέσα, πάβει να υφίσταται. Όσο πιο πολύ πουστιά έχει το ελληνικό ποδόσφαιρο, τόσο πιο πολύ ενδιαφέρον έχει από τον κόσμο. Γιατί και ο Έλληνας είναι πούστης βασικά. Είναι πούστης μεταφορικά, δηλαδή είναι πονηρός, τεμπελάκος, να βγάλει το εύκολο κέρδος, να ρουφιανέψει. Δηλαδή είναι ένας λαός, είμαστε ένας λαός κουφαλοκαριόλιδες. Είμαστε ένας λαός κουφαλοκαριόλιδες. Είμαστε ένας λαός πονηρός, του αρέσει αυτό του Έλληνα. Πατατάκια τέτοια δεν τρώμε, ούτε ζάχαρες και τέτοια. Ο λαός λοιπόν, ο ελληνικός, το ελληνικό ποδόσφαιρο, αν το αφαιρέσει το καριολίκι, δεν υφίσταται ποδόσφαιρο. Οπότε είναι πολύ καλό. Και οι πίπες που κάνει ο δικός σας του Άρη, ο Καρυπίδης, στο Μαρινάκι. Λογικά είναι. Αν τον αφήσει τον Άρη μόνο του, θα έρθει ο Σαββίδης και θα τον καταστρέψει τον Άρη. Σου λέει πρέπει να έχω ένα δυνατό από δίπλα μου. Μόνος μου δεν μπορώ. Και οι Αριανοί τι να πούνε. Πέμπτη θέση είναι, ταβάνι είναι. Αν βρεθεί ένας Αμπράμοβιτς και πάρει τον Άρη, θα χτυπήσει κι άλλο στο πρωτάθλημα. Τι να κάνουν οι Αριανοί, τσαμπουκά να κάνουν. Και εφόσον είναι ο αντίπαλος, ο ΠΑΟΚ, πήγανε με τον Ολυμπιακό, κανένα πρόβλημα. Βγάλανε τα παιδιά του Super 3 μια ανακοίνωση, καλά κάνανε. Βγάλανε μια ανακοίνωση να απενοχοποιηθούν, γιατί σου λέει να μην δείξουμε κι εμείς ότι μας αρέσει. Πώς κρίνεις ναι. Ότι η κριτική στη Θεσσαλονίκη ναι. Γίνεται μονόπλευρα και η συμμαχία, ας πούμε, Άρη Ολυμπιακού είναι προδοσία ναι. Εναντίον του ποδοσφαίρου, το είναι μαγιά. Ενώ το άλλο είναι μαγιά. Τίποτα. Εγώ σαν Ραπτόπουλος οφείλω να πω μπράβο το Μελισανίδη, το Σαββίδη και τον άλλο τον Κοντό, να πούμε τον Αλαφούζο, οι οποίοι δεν μπορεί ο καθένας από μόνος τους, είναι λίγοι να χτυπήσουν μπουνιά και να πλακώσουν τον χοντρό, ο χοντρός είναι βουβάλι και επειδή μόνοι τους δεν μπορούν, μόνος το Μελισανίδης, μόνος το Σαββίδης και μόνος το Αλαφούζο να το κάνουν, το κάνουν όλοι μαζί. Εγώ θα πάω μια άλλη ερώτηση. Η δικιά μου ερώτηση είναι προς τους παοξίδες η εξής. Ποιος εκμεταλλεύεται από αυτή τη συμμαχία ποιον? Γιατί ο Σαββίδης έχει τα λεφτά. Δηλαδή ο Σαββίδης με τα λεφτά θα μπορούσε μόνος. Παίρνει το πάνω χέρι ο Μελισανίδης. Βεβαίως. Είναι επικοινωνιακή μαγιά αυτό που έκανε. Όχι μόνο. Ο Μελισανίδης. Όχι μόνο και πρακτικά είναι μάγκας ο Μελισανίδης. Ο Μελισανίδης λεφτά δεν δίνει. Δεν δίνει λεφτά πολλά για μεταφράσει. Πάλι κατάφερε χωρίς λεφτά να πάρει το πάνω χέρι. Κάνει γήπεδο χωρίς λεφτά. Ανέβασε την άλλη κατηγορία, πήρε Κύπρο πρωτάθλημα χωρίς λεφτά. Παίρνει ΕΠΟ χωρίς λεφτά. Βάζει τον άλλο εδώ τον Σαββίδη και πληρώνει. Και αντί να πάνε οι παοξίδες να πούνε εμείς δεν θέλουμε εσείς συμμαχίες, γιατί από μόνοι μας είμαστε δυνατοί. Λένε και ευχαριστώ. Ναι, ή και μαλάκες. Λένε και ευχαριστώ. Βέβαια δεν το λένε όλοι. Βγάλαν και αυτοί κάποιες ανακοινώσεις οι άνθρωποι. Όχι, οι σύνδεσμοι βγάλαν ανακοίνωση. Ναι, σου λέει δεν θέλουμε κτλ. Δεν ξέρουν όμως οι σύνδεσμοι γιατί βγάλαν ανακοίνωση. Επειδή είναι αούγκανοι, δεν ξέρουν γιατί βγάλαν ανακοίνωση. Θα έπρεπε να πούν το εξής οι σύνδεσμοι. Θα πεις που μυαλό. Γενικότερα. Να πούνε έλα εδώ ρε πούστη. Εσύ έχεις ένα καρό λεφτά. Εγώ αν ήμουν συνδεσμένος του ΠΑΟΚ τι θα έκανα. Να δω ρε πούστη, εσύ έχεις λεφτά. Εκατομμύρια. Έχεις σχεδόν τα ίδια λεφτά με τον Μαρινάκη. Δεν ξέρω αν έχει περισσότερα ή λιγότερα. Τέλος πάντων, ο άλλος δεν δίνει. Άρα εσύ από μόνος σου, αν είχες καλούς συνεργάτες,
σαν ΠΑΟΚ, αν είχες δυνατούς συνεργάτες και στελέχη, μόνος σου μπορούσες να πας να χτυπήσεις τον Ολυμπιακό. Εκεί θα έπρεπε να είναι, κύριε. Εκεί θα έπρεπε να είναι ο στόχος του ΠΑΟΚ. Για να πει, έλα εδώ ρε Σαββίδη, αυτούς τους μαλάκες εκεί που τους πληρώνεις, τους αχαήρευτους, αυτοί φταίνε που ο ΠΑΟΚ πάει και κάνει συμμαχία με τους άλλους δύο. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ είναι ένα βουβάλι, το οποίο είναι αρσούμπαλο και αναγκάζεται να πάει με άλλα δύο κατώτερα μεγέθη για να δίνει το χοντρό, που μπορεί να τον παλέψει μόνος. Είναι το πιο χοντρό, το πιο δυνατό, αλλά είναι το πιο βαρύ και άκαμπτο. Δεν είναι ευέλικτο. Ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλος μαλάκας, γιατί μπορεί από μόνος του, έχει τέτοια δύναμη, η οποία δεν τη γνωρίζει. Δεν γνωρίζει τη δύναμη που έχει στη Βόρεια Ελλάδα ο πρόεδρος, το μεγαλομέτωχός του, και πάει να κάνει συμμαχία με τους τυποτάδες. Τυποτάδες. Τον τυποτά τον... τον... πες τον, τον Αλαφούζο. Και τον τυποτά όχι σε φυσιογνωμία, να μην παρεξηγήσει, από θέμα χρημάτων. Δηλαδή με λησανίδες η γάτα. Χρημάτων που ρίχνουν, όχι ότι δεν έχουν. Βάζει τον κοντό και πληρώνει. Και στο τέλος θα πάρει το πρωτάθλημα ο ίδιος. Μόλις μπει στην Αγία Σοφιά, μια κίνηση πρέπει να κάνει. Αισθάνεσαι την κίνηση που έκανε τώρα ο Μελισσανίδης για να επενδύσει στο πρωτάθλημα που θέλει να διεκδικήσει επί Αγίας Σοφιάς? Αυτός αυτό που έκανε τώρα. Επενδύει, δεν προσβλέπει εκεί, με αυτή την κίνηση που έκανε. Με τα λεφτά του Σαββίδη εξαγωνιστικά. Εξαγωνιστικά. Άρα άλλος πληρώνει. Και άλλος γαμάει. Θα έρθει η στιγμή που θα του τραβήξει μια πουτσα 28 πόντους το Σαββίδη και μετά οι παοξίδες θα λένε αρχίζουν να κάνουν αυτά. Είπαν έξω ο Μελισσανίδης. Ο άλλος, επειδή δεν ασχολείται ο Σαββίδης, σου λέει απληρώσω. Θα πληρώσω τους μαλάκες, θα με κλέβουν στην μπουτίκ. Θα πληρώσω τους μαλάκες, θα μου δώσουν ρουφιανιλίκι κάτω στην Αθήνα. Θα πληρώσω που ξεχάσω τα δελτία. Έχει να κάνει με μαλάκες ο Σαββίδης. Ο Σαββίδης είναι και καλός άνθρωπος. Και ξέρεις γιατί είναι καλός άνθρωπος ο Σαββίδης? Γιατί αν είχα εγώ τέτοια δύναμη οικονομική, αυτοδημιούργητη κιόλας. Εκεί μέσα στην πάγια που θα του είχα πάρει τα κεφάλια. Του είχα γαμίσει αν ήμουν εγώ ο Σαββίδης. Τολμώ να πω είναι καλός άνθρωπος. Δεν ξέρω. Πολύ καλός άνθρωπος πρέπει να είναι. Πραγματικά το εννοώ ότι είναι καλός άνθρωπος. Έχεις γνωρίσει ποτέ στη ζωή σου επιχειρηματία να είναι εντός εισαγωγικών τόσο καλός άνθρωπος επί σειρά ετών? Όχι. Να πετάει χρήματα. Προφανώς ο... Ναι, προφανώς, σε μια επιχείρηση. Προφανώς τον Αλαφούζο τον χρησιμοποιεί για το άνοιγμα του προς τη Νέα Δημοκρατία. Έχει άνοιγμα προς τη Νέα Δημοκρατία. Και να σου πω και κάτι. Ο Μητσοτάκης είναι δυσαρεστημένος από τον Μαρινάκη, γιατί του λέει ρε μαλάκα, δεν μπορεί να βγαίνω εγώ συνέχεια μπροστά για το ένα, για το άλλο και για εκείνο και για το άλλο και να εκτίθεμαι. Θα εκτεθώ σε ένα σημείο. Από εκεί και πέρα έβγαλε και ο Ολυμπιακός έτσι μια ψιλοδυσαρέσκεια με τη Νέα Δημοκρατία πριν κανένα δίμηνο, τρίμηνο, αν θυμάστε καλά. Καλά το παίζουν το έργο, συμμαχία, αλλά θα πρέπει αν είμαστε σωστοί να μην γαμάμε τον Καρυπίδη επειδή κάνει πίπες τον... Θα μου πει ένας παοξής σήμερα. Ναι, άλλο είναι λέει εμείς οι τρεις να επιπονόμαστε ισχυροί και άλλο λέει να είναι μπροστινός. Ναι, αλλά υπάρχει και η γνώμη που λέει ότι άλλο, αυτός ναι, που δεν έχει λεφτά ναι, μπορεί να έχει και μια δικαιολογία να πάει με τον ισχυρό, ναι, γιατί είναι αδύναμος. Βεβαίως. Εσύ που είσαι ισχυρός, εσύ... ποια είναι η δικαιολογία σου να ψάχνεις συμμάχους, θα σου πει άλλη μεριά. Είσαι μαλάκας γιατί ψάχνεις συμμάχους κατώτερους από σένα. Και εσύ μόνος σου. Συμμάχους υποτίθεται ψάχνει ο αδύναμος προς το δυνατό. Υποδιέστερους συμμάχους. Υποδιέστερους συμμάχους. Θα φανεί το έργο. Εγώ πιστεύω η ΑΕΚ πρέπει να κάνει μία κίνηση όταν μπει στην Αγία Σοφιά, να πάρει ένα ηγέτη στο νούμερο 10. Ένα παιχταρά στο νούμερο 10, να πάει ο Μελισσανίδης να πληρώσει λεφτά, να πάρει ένα παιχταρά, του φέρουν. Μπαίνει γιατί... με Μάνταλο στην Αγία Σοφιά η ΑΕΚ. Ο Μάνταλος δεν μπορεί να μπει ούτε στον Αγίου. Πρέπει να τολμήσει να μπει στην Αγία Σοφιά. Ή πρέπει να φάει ισόβια απαγόρευση εισόδου. Αν η ρεπόρτερ της ΑΕΚ έκανε αρχίδια, θα πρέπει να γράφουν όπως κάνω εγώ σήμερα και τις υπόλοιπες μέρες. Αν θέλουν το καλό της ΑΕΚ, από μανταλοποίηση τελείως, δεν μπορεί να σηκώσει. Εδώ έκλεισε ο ΠΑΟΚ φανταστικά το Λιβάγια. Σου πω εγώ με ποιους τρόπους. Έβαλε τον Τζόλι δεξιά να έρχεται πίσω να μαρκάρει. Ο δεξίος ο Μπακ, ο Ροντρίγκο, και ο δεξιός ο Στόπερ, τον ήπιαν το αίμα το Λιβάγια. Έπρεπε να βρει χώρους ο Μάνταλος όταν κλείστηκε 3 εναντίον 1 ο Λιβάγια να πάει να πέσει πάνω από τον Εσίτ και να πάρει και μπέναλτι, να κάνει και σουτ, να κάνει και γκολ και ευκαιρίες. Η ΑΕΚ πρέπει να απομανταλοποιηθεί, κύριε Μελισσανίδη. Πάρε ένα μπεχταρά εκεί στο νούμερο 10. Κράτα αυτή την ομάδα που έχεις. Πάρε και δύο στόπερ καλούς, καλύτερους από αυτούς που έχεις.
εντάξει, απομανταλοποίησε την ΑΕΚ, γιατί ο Μάνταλος, όχι στην Αγία Σοφιά δεν μπορεί να μπει, ούτε στο παρεκκλήσι του Αϊθαράμπη δεν μπορεί να μπει ο Μάνταλος. Αυτά. Χωρίς αλκοόλ.